Όχι, είπε. Όχι. Μα! Το καλάθι, πώς το παίζουμε δηλαδή. Είναι δίκαιο, δεν νομίζω. Λοιπόν, πάμε να υποδεχτούμε παρακαλώ τον καλεσμένο μας. Εντάξει, Περικλάκο, το επόμενο. Υπόσχομαι ότι βάλε μου ό,τι πιο δύσκολο θες και Σιλούρι. Θα κοιτάζω ευλαβικά την κάμερα. Παραντούρι, βάλτης. Τι υπόσχομαι. Παραντούρι. Λοιπόν, πάμε να υποδεχτούμε το φίλο μας. Ένα παιδί το οποίο και μορφωμένο είναι, και πέρα από την πλάκα που του κάναμε πριν, το κάναμε γιατί ξέρουμε ότι έχει χιούμορ. Και έχει. Μόνο γι' αυτό. Όχι, έχει. Έχει. Κανένας άλλος δεν θα είχε παραμείνει 10 λεπτά έχοντας ακούσει αυτό το λίβελο που τον οχετώ. Αυτός δεν είπε τίποτα δηλαδή. Τίποτα δεν είπε. Θα του κρατήσουμε 2 λεπτά από υποχρέωση το Μέγκα. Θα έχει φύγει οποιοδήποτε άλλο. Το παιδί του κατηχητικού μας παρουσιάζεις. Γλύκας είναι, υπέροχος είναι, ταλέντο έχει, έξυπνος είναι, όλα τα καλά τα έχει. Και επίσης είναι και κατακτητής. Και είναι και κατακτητής και είναι και γόης. Δημήτρης Ουγγαρέζος. Δεν μπορώ άλλο, περιμένω το σειρά να τα πω. Γεια σου καρδιά μου. Καλώ σας βρήκα. Γεια σου. Έλα, άκου τραγούδι. Είπες γόη. Να βλεπόμαστε μεταξύ μας. Έλα, Έμιλε. Εσάς τους δύο δεν σας χαιρέτησα, γιατί πραγματικά, όπως τα έκανε και ο Βλάσης... Δεν κατάλαβα. Τι πρόβλημα υπάρχει. Έχεις κόμπλεξ. Έχεις κόμπλεξ, παιδί μου. Τι είναι ο κόμπλεξ με τις μπαμπακογάμπες σου. Έχεις κόμπλεξ με τα υπέροχα παπουτσάκια. Θα πάμε για πεταλίδες. Είστε σαν δύο γέροι έξω από το ΙΚΑ. Τα βιβλιάρια σας τα έχετε φέρει. Ναι. Για τις γάμπες ή για το παπούτσι. Παιδιά, είναι άσπρο. Αυτή τι είναι, σπαντρίγκα, είναι ριέλα. Υπέροχη. Τελευταία λέξη της μόνης. Για τα ιαματικά είναι αυτή του παππού Θέμη. Ο Μπουρούνης τα φοράει αυτά. Τέλος πάντων. Κάτσε από το μάτι να εξηγήσει τον κόσμο. Κόκκινο, ναι, κόκκινα παπούτσια, την ξέρετε την ιστορία. Τεντόπανο. Ναι. Είναι υπέροχο, τελευταίο τη μόδα. Από την κάτω μεριά το τεντόπανο, πάνω είναι λευκά. Εσύ για, να ντύθηκες, για να μην χαλάει η ομοσπονδία τη πολιτική. Εσύ ντύθηκε ρουβά στο 90, α πούμε. Τι είναι αυτό το λευκό και το πάνω. Α τα αυτά, άλλο κάνει τα PR. Άντε, ξυπνάκια. Κάτσε πια. Την ιστορία με τα κόκκινα παπούτσια την γνωρίζετε. Ο Λουδοβίκος ο 15ος φορούσε κόκκινα παπούτσια. Βασίλη, θα σα πω για ποιο λόγο. Θα κάτσω για να το διαλύσω. Μπορούμε λίγο να ησυχάσουμε, να μιλήσει ο καλεσμένος. Λοιπόν, για ο ποιο λόγο. Ο 15ος ήταν ο πατέρας του 16ου που ήταν παντρεμένος με τη Μαρία Αντουανέτα και ο γιος του 14ου του βασιλιά Ήλιου. Ωραία. Αυτός λοιπόν είχε κάποια προτίμηση, εν πάση περιπτώσει, στον κρεοπόλη του παλατιού. Ναι. Όταν λες προτίμηση. Του άρεσε να συναστρέφονται, να κάνουν παρέα. Α, πήγαινε λοιπόν το... κάτω. Πανσέτες. Ποντίκι. Πήγαινε λοιπόν κάτω. Τώρα να με παρακολουθείς, ναι. Ενώ πριν το περιμένεις για να τελειώσουμε. Ναι. Πήγαινε λοιπόν κάτω που ήταν το κρεοπόλιο του παλατιού, όπως λέγεται, κόβαν τα κρέατα, για να τον βρει. Όμως όταν φοράει μαύρα παπούτσια, φαινόταν τα αίματα από το δάπεδο του κρεοπολίου και καταλαβαίνανε ότι είχε πάει να τον επισκεφθεί. Οπότε φορούσε κόκκινα παπούτσια για να μην φαίνεται. Και σε όλα τα πορτρέτα, δεν ακριβώς πορτρέτα, τα ολόσωμα, ο Λουδοβίκος ο 15ος φοράει κόκκινα παπούτσια, ενώ όλοι οι άλλοι βασιλιάδες των Βερσαλιών. Μαύρα. Αυτά είναι φήμες, είναι κακοήθειες. Ποιος μιλάει από το πηγάδι. Συγγνώμη, με είπες γκέι τώρα. Σε καμία περίπτωση, λάτρη του καλού κρέατος. Το δικό μου έχει λευκή σόλα, έχει λευκή σόλα. Οπότε θα φαίνονταν. Δεν την ήξερα αυτήν την σόλα, είσαι μορφωμένος. Στα κοτσοπολιά. Σε αυτά είναι μορφωμένος στα κοτσοπολιά. Γενικής πράγματα. Ναι. Καλά, θα τον ρωτήσουμε. Καλά, γιατί... έμαθα ότι σε καλό στο πινέλο. Πώς γράφετε. Ότι με τσόλο εχθές κάνατε καλό πινέλο. Τον ακούς, Μέρη, έτσι, τον ακούς τι λέει για μένα και την η αγαπημένη μου Ιωάννα, έτσι. Δεν ξέρω τι να πω, δεν ξέρω τι να... Διώξ' τον, όσο προλαβαίνουμε, διώξ' τον, θα παίξουμε παιχνίδια μετά, διώξ' τον. Θα παίξετε, θα παίξουμε κράτα και μικρό καλάθι με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο και τον Θέμη Τριγαντά, μόλις γυρίσουμε, παιδιά, γέλιο πολύ. Πάμε, διαφημίσεις.